Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Αριστοτρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022, μόνο 5 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, που είναι η αγαπημένη γιορτή της Αριστοτρίτης. Ναι, είναι η αγαπημένη μου. Είναι? Μια από τις αγαπημένες μου. Εγώ δεν αγαπώ τις γιορτές γενικώς όλα αυτά, αλλά εντάξει, μου είπε να κάνουμε θέμα για τα Χριστούγεννα. Πώς επιβιώνουμε αυτά τα Χριστούγεννα? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πρέπει να επιλέγουμε πάντοτε να περνάμε τον χρόνο μας με ανθρώπους που αγαπάμε. Με ανθρώπους που θέλουμε να περνάμε μαζί τους τον χρόνο μας. Να αποφεύγουμε τραπέζια και τοξικούς συγγενείς, καθότι αυτό δεν είναι μια καλή τακτική για να διατηρηθεί η ψυχραιμία μας και γενικότερα να περάσουμε όμορφα. Να τρώμε αυτά που θέλουμε, να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Και άμα κάποιον έθιμο δεν μας αρέσει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένας που μας βάζει πρόστιμο επειδή δεν έχουμε τηρήσει τα έθιμα της κάθε γιορτής. Και από εκεί και πέρα, το καθένας μας, ανάλογα με αυτά που έχει μάθει από τις προηγούμενες γιορτές των Χριστουγέννων, πώς επέρασε τις προηγούμενες γιορτές, νομίζω ότι έχει έναν άξονα να αντιληφθεί για το τι θα ήθελε αυτά τα Χριστούγεννα να περάσει και τι όχι. Μάλιστα. Τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι πολύ ευτυχισμένοι. Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή όπως όλες τις, και μια μέρα όπως όλες τις υπόλοιπες. Δεν έχει άστρο από πάνω τη ημέρα για να περνάμε διαφορετικά. Εμείς θα κάνουμε τη γιορτή διαφορετική, ανάλογα με τη διάθεση μας, τη ψυχολογία μας, τους ανθρώπους που θα επιλέξουμε να είμαστε μαζί. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε να περάσουμε καλά, μπορούμε να περάσουμε καλά και τα Χριστούγεννα και την επόμενη το Χριστούγεννα και την παρεπόμενη το Χριστούγεννα. Είναι εντάξει, έχουμε προσδώσει μία μαγεία στις γιορτές αυτές, ότι γίνεται κάτι μαγικό, ξεχωριστό, είναι ιδιαίτερες και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ιδιαίτερες. Εμείς τις κάνουμε. Συμφωνείς μαζί μου. Εμείς τις κάνουμε ιδιαίτερες. Απλά εντάξει, ο καθένας είναι η δική του νοηματοδότηση που έχει δώσει για την κάθε γιορτή και τα δικά του βιώματα. Μένα μου αρέσουν γιατί ήταν για το πατρικό μου σπίτι, ήταν μια γιορτή που επειδή είχαν τα γενέθλια και οι δύο γονείς μου. Και ήταν και οι δύο γεννημένοι 25 Δεκεμβρίου. Ήταν και οι δύο γεννημένοι 25 Δεκεμβρίου. Υπήρχε κλίμα χαρά στο σπίτι. Ήταν έτσι ιδιαίτερη ημέρα για το σπίτι μας, επειδή ήταν τα γενέθλια τους. Και η γιορτή τους και τα γενέθλια τους. Οπότε το θυμάμαι έτσι με ευχάριστες αναμνήσεις. Γι' αυτό μου αρέσουν τα Χριστούγεννα από αυτήν την έννοια. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα ιστολισμοί, τα δώρα, αυτή η καπιταλιστική χρειά που έχουν πλέον οι γιορτές, είναι πιο πολύ για να κινηθεί η αγορά, για να υπάρχει κάτι να περιμένουν. Πρόσφατα έχω γράψει και έναν άνθρωπο στη Σημερινή για τα Χριστούγεννα. Αν μου το στείλεις να το βάλω στη μεριγραφή του βίντεο. Το οποίο έλεγα ότι όταν περιμένουμε κάτι, όταν προσμονούμε κάτι, ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό, θα έρθουν ο κόσμος σπίτι μας, θα μας φέρουν δώρα κτλ. Είναι σαν ο εγκέφαλός μας να εκκρίνει, όχι σαν, εκκρίνει ο εγκέφαλός μας τις ουσίες του με τα νευροδιαβιβαστές της χαράς και αισθανόμαστε μια πληρότητα. Οπότε προσδίδουμε εμείς ήδη στη γιορτή αυτή κάποια ιδιαίτερη νότα, ενώ επί της ουσίας εμείς ήδη το έχουμε δημιουργήσει. Δεν είναι ότι η μέρα αυτή είναι ξεχωριστή. Αλλά εμείς ήδη την έχουμε μέσα μας ως ξεχωριστή. Αν έχουμε, ας πούμε, τις 20 του Μάη, θα είναι 20 του Μάη. Αν έχουμε τις 5 του Μάη, θα είναι τις 5 του Μάη. Ξέρετε πότε εμείς έχουμε προσδώσει έτσι, νόημα στην κάθε μας μέρα. Αν κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει αγαπημένους τους αυτές τις μέρες, δεν περνάν καλά, είναι μόνοι τους, έχουν, ας πούμε, κάποια δυσκολία διάθεση σε αυτές τις μέρες και τα λοιπά, για εκείνους δεν είναι ευχάριστες αυτές οι μέρες. Άρα έχει να κάνει με την νοηματοδότηση που ο καθένας μας δίνει στη μέρα αυτή. Και έχει να κάνει και με το πώς ζεις. Αν ζεις μόνος σου και αυτές είναι οι γιορτές οι οποίες διαφημίζονται ως οικογενειακές γιορτές και προμοτάρονται από την pop κουλτούρα ως οικογενειακές γιορτές, είναι φυσιολογικό αυτές τις μέρες να μην σου αρέσει η φάση.
ή αν είναι κάποιος σε αποξένωση από την οικογένειά του. Είτε εθελοντική αποξένωση πηγαίνοντας no contact με ναρκισιστικές ωραιότητες, αγίες, ελληνικές οικογένειες, είτε γονείς που είναι αποξενωμένοι από τα παιδιά τους κλπ. Δηλαδή, ενώ μετά από διαζύγιο, είναι δύσκολη φάση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο όταν γίνεται σε τέτοιες καταστάσεις οι γιορτές, είναι δύσκολες να στη διαχείρισή τους, ιδιαίτερα οι μονογονείς που μπορεί τις γιορτές να έχουν τα παιδιά να μην τα έχουν, να είναι μόνοι τους, να είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς, να μην το έχουν ξαναβιώσει. Είναι μια καινούργια κανονικότητα που τους δυσκολεύει, οπότε γι' αυτό λέμε προσοχή στο περιτύλιγμα, στο πώς περιτυλίγουμε όλες αυτές τις μέρες. Εντάξει, πέραν από την πνευματική γιορτή αυτή, για όσους την πιστεύουν και για όσους την ακολουθούν, υπάρχει και η δική σου έννοια για το τι σημαίνει αυτή η γιορτή. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι είναι θρησκοί και πάνε στην εκκλησία έχουν τρόπο να περάσουν κατά τις γιορτές, γιατί έχουν τις εκκλησιαστικές ακολουθίες τις οποίες θα λάβουν μέρος, τον κόσμο που γνωρίζουν μέσα από την εκκλησία τους. Δηλαδή δεν νομίζω αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν εκκλησία να δυσκολευτούν αυτές τις μέρες, γιατί έχουν κάτι να κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάτι να κάνουμε κάθε μέρα. Να έχουμε προγραμματισμένη μια δραστηριότητα. Οπότε όποιος πηγαίνει στην εκκλησία αυτές τις μέρες έχει ούτως ή άλλως μια δραστηριότητα να κάνει, η οποία δραστηριότητα τον ικανοποιεί σε διάφορα επίπεδα. Όσοι όμως δεν είμαστε θρησκοί ή δεν θα πάμε στις ακολουθίες ή οτιδήποτε, θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πολύ στο πρόγραμμα. Εκ των προτέρων να ανοίξουμε, να δούμε πού έχει χριστουγεννιάτικα χωριά που μπορεί να πας μια βόλτα, με ποιους φίλους σου μπορείς να προγραμματίσεις ένα φαγητό, με έναν καφέ, μια εκδρομή. Μπορεί να, ας πούμε, να είναι μια γυναίκα που ζει μόνη, να κανονίσει με μια άλλη φίλη της, η οποία ζει επίσης μόνη, να πάνε μαζί μια μονοήμερη εκδρομή. Δηλαδή να πάνε, ξέρω εγώ, σε μια άλλη πόλη, να πάνε να επισκεφτούν ένα μέρος το οποίο να είναι αυτές τις μέρες έτσι. Ξέρω ότι στην Ελλάδα έχει και διάφορα χριστουγεννιάτικα χωριά και στην Κύπρο, και το χωριό σου είναι χριστουγεννιάτικο. Το διαφημίζει και η τηλεόραση, Καλαβασό, το χωριό στο οποίο διαμένει. Κάνουμε ένα πρόγραμμα, τουλάχιστον μια δραστηριότητα τη μέρα, για τις μέρες που δεν εργαζόμαστε δηλαδή, ναι, για να μην μπούμε μέσα σε αυτή την... πουλάει πατάτες ο κύριος απ' έξω. Για να μην μπούμε μέσα σε αυτή την ακιδεία των γιορτών, δηλαδή το να νιώθεις ότι είναι μέρες που δεν εργάζομαι, δεν έχω τι να κάνω και με πιάνει έτσι μια μελαγχολία. Όσοι έχουν οικογένειες, πρέπει να προγραμματιστούν πάρα πολύ. Εγώ έχω τη γνώμη ότι πρέπει να προσπαθείτε να αποφεύγετε, όσοι έχετε οικογένειες, να αποφεύγετε να αναλαμβάνετε υποχρεώσεις που είναι πολύ κοπές. Γιατί ούτως ή άλλως οι γιορτές είναι challenging. Έχουν τις προκλήσεις τους οι γιορτές, τα παιδιά είναι στο σπίτι, είναι όλη η οικογένεια στο σπίτι. Πες μας λίγο για αυτές τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν και ωραιότατες συζητήσεις και κάποια. Εντάξει, όσο περισσότερο μένεις στο σπίτι, τόσο περισσότερη επαφή έχεις με τους άλλους. Και υπάρχει περίπτωση, αν υπάρχει κάτι που να ανίποτο, κάτι που να σε ενοχλεί, κάτι που να σε στεναχωρεί, αν υπάρχει και κάποια πυροδότηση από τον άλλον, αν προκλητικός με κάποια δήλωση, με οτιδήποτε, να ανάψει έτσι μια σπίθα και να γίνει μια σύγκρουση, ας το πούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες που υποτίθεται ότι όλοι μας, επειδή έχουμε έναν πολύ δύσκολο πρόγραμμα, τις περιμένουμε ενδεχομένως για να ξεκουραστούμε, για να φάμε, να κοιμηθούμε, να περάσουμε λίγο άνετα. Είναι φυσική όλες τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει ρε παιδί, να φάμε κάτι πιο καλό. Εμείς θα φάμε σίγουρα καλά, εμείς θα φάμε εγγυημένα καλά, γιατί μας είχε καλέσει μια καλή μαγείρισα. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να μας γυρίσει μπούμεραγκ εάν σπαταλήσουμε ενέργεια εκεί που δεν χρειάζεται. Οπότε αν δούμε ότι το πράγμα, εγώ προσωπικά έτσι κάνω πλέον, αν δω ότι δεν πάει να γίνει σπίθα, φεύγω από το χώρο εκείνον, πάω κάπου μόνη μου,
Ας μαλώσουμε μεταξύ τους, Γιάννη. Δεν έχω όρεξη να μαλώσω. Δεν έχω άλλο να πω θέμα ενεργείας. Εντάξει, κοίταξε, και όταν προγραμματίζουμε μία σύναξη, ένα πάρτι, πες ότι θα καλέσουμε κόσμο για... Είσαι η σπιτονικοκυρά, είσαι ο σπιτονικοκύρης και θα καλέσεις κόσμο για τις γιορτές, για τα Χριστούγεννα, για το μεσημεριανό τραπέζι, το βραδινό τραπέζι κλπ. Προσέχουμε και ποιους καλούμε, να ταιριάζει το μείγμα μεταξύ τους. Έτσι είναι, ναι. Είναι καλό να υπάρχει μια... να υπάρχει τέλος πάντων μια σύμπνοια σε όλο αυτό. Να μην είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή κάνουμε με ταιριαστούς ανθρώπους συναντάμε. Mm-hmm. Επίσης, όσοι έχουν παιδιά, πρέπει επίσης να προγραμματίσουν κάποιες δραστηριότητες για τα παιδιά για να εκτονώνονται κιόλας τα παιδιά. Μπορεί έναν περίπατο στη φύση, έναν περίπατο σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό. Να παίξουμε τα παιχνίδια. Κάποιες κοινότητες έχουν έτσι προγραμματίσει παιχνίδια οπότε έτσι παραδοσιακά. Που μπορούν τα παιδιά να τα πάρουμε να παίξουν. Γενικότερα, αν είναι καλός ο καιρός, εξαρτάται και που μένει ο καθένας, είναι καλό να έχουμε κάποιες εξορμήσεις σε στυλ εκδρομών, που μπορεί όλη η οικογένεια να περάσει όμορφα και τα παιδιά, ας πούμε, να περάσουν όμορφα και οι μεγάλοι να ξεδώσουν, να έρθουν σε επαφή με τη φύση, που είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γενικότερα, η επαφή με τη φύση είναι αναζωογονητική, είναι ξεκουραστική και είναι πάρα πολύ ωφέλιμη για τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα εμάς που ζούμε πολλές ώρες στο σπίτι και κάνουμε καθιστική ζωή. Οπότε το να πάμε σε ένα μονοπάτι της φύσης, να γνωρίσουμε τα διάφορα φυτά βότανα του τόπου μας, να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Μπορούμε να συνδυάσουμε και εθελοντική δουλειά. Δηλαδή, μπορεί να αποφασίσουμε μαζί με τα παιδιά μας να επισκεφτούμε ένα καταφύγιο ζώων. Mm-hmm. Και επίσης και οι άνθρωποι που είναι μόνοι, αυτές τις μέρες μπορεί να εθελοντικά να προσφέρουν βοήθεια σε καταφύγια ζώων, που εκεί θα πάρουν και αγάπη και στοργή και επικοινωνία και με τους άλλους εθελοντές και με τα ίδια τα ζώα. Δηλαδή, είναι ευκαιρία να κάνουμε και πράγματα με τα χέρια μας και με την καρδιά μας και με την ψυχή μας που να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα. Θέλω έτσι λίγο να μιλήσω για αυτό το θέμα, επειδή με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες για το συγκεκριμένο ζήτημα της ΜΚΟ, η οποία βρίσκεται υπό διερεύνηση για οικονομικές ατασταλίες και έχουν γίνει κάποιες άλλες κατηγορίες, οι οποίες δεν έχουν αποδειχθεί ακόμη δικαστικώς, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες κλπ. Ο κόσμος έχει αρχίσει να νιώθει μια απαξίωση για τη φιλανθρωπία, την οργανωμένη φιλανθρωπία. Και σίγουρα είναι πολύ καλύτερα να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί του κράτους δικαίου και του κράτους κοινωνικής πρόνοιας παρά να βασιζόμαστε σε πρωτοβουλίες ατόμων για φιλανθρωπία. Μπορούμε όμως ο καθένας από εμάς να σκεφτούμε αυτά τα Χριστούγεννα από τους ανθρώπους που γνωρίζω, από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον που βλέπω και μπορώ να εντοπίσω εγώ ο ίδιος ότι αυτό το πρόσωπο, αυτή η οικογένεια έχουν μια ανάγκη. Μπορεί με ένα όμορφο και κομψό και καλλιεργημένο τρόπο να και εμείς ήδη προσωπικά αν είμαστε μόνοι και δεν έχουμε παιδιά ή μαζί με τα παιδιά μας να κάνουμε μια κίνηση όχι φιλανθρωπίας, αλληλεγγύης. Νομίζω η ορθή λέξη και το ορθό πνεύμα είναι η αλληλεγγύη. Δηλαδή βλέπω και τους άλλους ανθρώπους και τα άλλα πλάσματα μέσα στη γειτονιά μου, μέσα στο χωριό μου, μέσα στο περιβάλλον που ζω, ως ανθρώπους που, και πλάσματα που τα εκτιμώ, που τα σέβομαι και που μοιράζομαι μαζί τους, όχι από ένα χώρο ίχτου, αλλά από ένα χώρο καλοσύνης και συμπερίληψης. Και δεν είναι ανάγκη να είναι χρηματικό το ποσό που θα δώσουν, για παράδειγμα μπορούμε να παγιδεύσουμε ένα ωραίο φαγητό και να πάμε να το πάρουμε. Μπορούμε να πρακτικά να κάνουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή και ο εθελοντισμός βοηθάει πάρα πολύ και στην καταπολέμηση και της μοναξιάς και της καταθλίψης. Και παίρνουμε περισσότερα από όσα δίνουμε. Και αυτό είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένο, ότι όταν δίνεις
η πιο μεγάλη αναζωογόνηση είναι εσύ που την παίρνεις. Αλλά το να δίνεις πρακτικά, δηλαδή παίρνω τον εαυτό μου, το σκυλί μου, το παιδί μου, τον άνδρα μου, τη γυναίκα μου και πάμε επί τόπου και μπορεί να είναι χρόνο που θα δώσω. Μπορεί να είναι αγάπη που θα δώσω, μπορεί να είναι ενέργεια που θα δώσω. Έχει ανάγκη η συγκεκριμένη οικογένεια ή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και όχι αυτούς που μας ζητάνε. Μπορεί να είναι παρέα. Μπορεί να είναι και παρέα. Δηλαδή, αντί να καθόμαστε μόνοι μας και να κλαίμε και να κλεγόμαστε, είμαι μόνος μου αυτές τις γιορτές και δεν είμαι καλά και δεν περνάω ευτυχισμένα και δεν είμαι όπως είναι στην τηλεόραση κλπ. Γιατί δεν πάμε να συναντήσουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι επίσης ίσως να είναι μόνοι και να συνδεθούμε ουσιαστικά. Η συνδεσιμότητα, το connectivity παίζει ρόλο. Ναι. Εμείς θα πάμε. Εγώ θα πάω, δηλαδή. Κυριακή θα έρθει 28 Δεκέμβρη. Είμαστε καλεσμένοι και για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Άμα θέλετε, λα. Εννοείται. Μόλις αυτό καλεστήκαμε αυτή τη στιγμή. Άμα θέλετε, λα. Λέω, κάμε μόνοι μας. Όχι, δεν έρθεις να έρθεις. Κοιτάξτε. Παραμονή Χριστουγέννων θα κάνω ρεβελιόν στο κανάλι. Τώρα παραμονή Πρωτοχρονιάς να κάνουμε με το ρεβελιόν το live από το σπίτι σου. Θα το κάνω. Εντάξει. Ετοιμαστείτε. Να σε δείξουμε και εσένα. Και τα παιδιά σου. Εντάξει. Άμα θέλουν. Και τον άντρα σου. Άμα θέλει. Και την πεθερά σου. Άμα θέλει. Η μόνο χάος που θα είναι. Σας υπόσχομαι. Είσαι... Να τους ρωτήσεις. Πες τους η Θεία Θεκλά για να έρθει. Θέλει να έχει ανοιχτό το κινητό να κάνει live streaming από το YouTube. Θα δούμε. Αλλά σίγουρα παραμονή Χριστουγέννων θα έχει live streaming και θα κάνω και live μέσα στις γιορτές. Γιατί είμαι και εγώ μόνη μου κιόλακι. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Θα μας ελεήσει η αριστορική με αλληλεγγύη. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους, καλή δύναμη. Γιορτές είναι, θα περάσουν. Εγώ σας το λέω αυτό πάντα. Γιορτές είναι, θα περάσουν. Καλά Χριστούγεννα.